Μαρία και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το υπέροχο τσαντάκι μισοφέγγαρο, το πούμε. Είναι αρκετά μεγάλο, αφού οι διαστάσεις του είναι περίπου στα 37 εκατοστά. Χωράνε πάρα πολλά πράγματα μέσα. Για λεπτομέρεια είναι που έχω κάνει δύο φουντάκια εδώ στο φερμουάρ. Έχω βάλει λοιπόν το φερμουάρ μου. Έχω βάλει την ενίσχυση της τσάντας, η οποία δεν είναι απλά μια φόδρα, αλλά είναι λίγο πιο σκληρή από τις συνηθισμένες τις φόδρες που βάζουμε, οπότε κρατάει το τσαντάκι πιο σταθερό, οπότε θα το χρειαστούμε οπωσδήποτε αυτή τη φόδρα από μέσα. Το νήμα, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι νήμα ψάθας. Οπότε να σας πω ότι για αυτό το project τελικά είναι προσφορά από το κατάστημα plexoudas.gr. Θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες του καταστήματος με τα υλικά που χρησιμοποίησα κάτω στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα χρειαστούμε. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε για τη τσάντα μας είναι το νήμα ψάθα, το οποίο είναι 100% φυσικό χαρτί. Το βάρος του είναι περίπου 350 με 450 γραμμάρια. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε μία φόδρα, αυτό λέγεται ενίσχυση τσάντας, η οποία από τη μία μεριά έχει τη φόδρα και από την άλλη έχει αυτό εδώ το υλικό, το οποίο κρατάει τη τσάντα πιο σταθερή. Είναι επίσης αδιάβροχο. Οι διαστάσεις του είναι 50x75. Εμείς θα το κόψουμε στις διαστάσεις της τσάντας μας. Στη συνέχεια θα σας δείξω το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσω. Θα χρησιμοποιήσουμε βελονάκι νούμερο 4. Και φυσικά φερμουάρ και κατά προτίμηση 2, ώστε να μπορούμε να τα ανοίγουμε δεξιά και αριστερά και να μην μας πέφτουν τα πράγματα από μέσα. Αυτά ήταν όλα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το μαγικό κύκλο. Αν δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε το μαγικό κύκλο, θα σας αφήσω πάνω δεξιά το link που δείχνω σε άλλο βιντεάκι πώς κάνουμε το μαγικό κύκλο. Κάνουμε λοιπόν το μαγικό κύκλο για να ξεκινήσουμε το τσαντάκι μας. Κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και θα κάνουμε 14 ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. Τεντώνουμε λίγο, βάζουμε τις 2 θηλιές και ξαναπαίρνουμε νήμα, βγάζουμε τις 2 θηλιές. Κάνουμε το πρώτο ποδαράκι, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Έχουμε κάνει λοιπόν τα ποδαράκια, τα έχουμε ολοκληρώσει. Πάμε να τα μετρήσουμε μαζί με την αλυσίδα. Είπαμε είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 και 1, 15. Οπότε πάμε να κλείσουμε το μαγικό κύκλο σιγά σιγά. Ωραία. Και πάμε τώρα να κλείσουμε το μαγικό κύκλο. Όχι στην τρίτη αλυσίδα, αλλά θα πάμε στο πρώτο ποδαράκι που έχουμε κάνει. Εδώ θα μπούμε, όχι στην τρίτη αλυσίδα, εδώ στο πάνω στο πρώτο ποδαράκι που κάναμε και θα κάνουμε ένα βουβό. Τώρα, πάμε στον επόμενο γύρο. 3 αλυσίδες στον αέρα . Πάμε λοιπόν να κάνουμε 2 ποδαράκια στη κάθε θηλιά.
από 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Οπότε πάμε να μπούμε στην πρώτη εδώ, φιλιά μας, θα κάνουμε ένα ποδαράκι και ξανά στην ίδια φιλιά άλλο ένα. Στο επόμενο, ξανά, 2 ποδαράκια στην ίδια φιλιά. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω. 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα ξανανοίξω την κάμερά μου προς το τέλος για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και μόνο για αυτό τον γύρο, εδώ στη τελευταία θηλιά που ενώνει μαζί με τις τρεις αλυσίδες, θα πάμε εδώ μέσα να κάνουμε τα 2 τελευταία ποδαράκια. Μόλις κάνουμε τα 2 τελευταία ποδαράκια, θα πρέπει στο σύνολο να έχουμε 30 ποδαράκια. Οπότε, ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Οπότε, θα πρέπει να έχουμε 30. Είναι 2, 4, 6, 8, 10... 2, 4, 6, 8, 10, 20 δηλαδή, 2, 4, 6, 8, 10, 30. Οπότε έχουμε 30 ποδαράκια για αυτό το γύρο. Τώρα θα πάμε να κλείσουμε πάλι το γύρο μας, όχι στην τρίτη αλυσίδα, ακριβώς πάνω στο ποδαράκι, σε αυτήν εδώ τη θηλιά, με βουβό. Πάρουμε νήμα και ξαναβγάζουμε από εδώ. Τώρα, στον επόμενο γύρο, κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, κάνουμε ένα ποδαράκι μέσα στη θηλιά, την πρώτη, στην επόμενη θηλιά, 2 ποδαράκια, στην ίδια θηλιά. Και μετά ένα ποδαράκι, στο επόμενο 2 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Οπότε συνεχίζουμε ακριβώς αυτές τις αυξήσεις. Ένα ποδαράκι, στο επόμενο 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Ένα και 2. Συνεχίζουμε. 1 και 2 ποδαράκια. 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα ξανανοίξω την κάμερα για να δούμε πώς θα κλείσουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και μας έχουν μείνει να κάνουμε 1 ποδαράκι και 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Όταν λοιπόν ολοκληρώσουμε και αυτό τον γύρο, θα πρέπει να έχουμε στο τέλος 45 ποδαράκια. Οπότε καλό είναι κάθε γύρο πριν το κλείσετε να μετράτε πόσα ποδαράκια έχετε. Και άλλο ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Οπότε θα πάμε να κλείσουμε το γύρο μας στο πρώτο ποδαράκι, εδώ, με βουβό. Πάμε λοιπόν στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο θα κάνουμε πάλι 3 αλυσίδες στον αέρα, κάνουμε
ένα ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι στο επόμενο, και στο επόμενο δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Ένα, δύο. Οπότε θα συνεχίσουμε πάλι. Ένα ποδαράκι και στην επόμενη δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Ένα, ένα, δύο. Ένα, ένα, δύο. Οπότε συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα ξανανοίξω την κάμερα για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Έχουμε κάνει λοιπόν δύο ποδαράκια, ένα, ένα, οπότε μας λείπει να κάνουμε άλλα δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Οπότε, κάνοντας τα δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά, θα πρέπει να μετρήσουμε το γύρο μας και να είναι 60 ποδαράκια στο σύνολο. Μόλις δούμε λοιπόν ότι είναι 60 ποδαράκια, θα κλείσουμε κανονικά το κύκλο μας στο πάνω, στο πρώτο εδώ ποδαράκι, επάνω, εδώ, με βουβό. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει και αυτό τον γύρο. Αν σας γυρνάει ο κύκλος και κάνει έτσι, μπορείτε να πάρετε μία μαξιλαρωθήκη, να βάλετε από πάνω και να το σιδερώσετε λίγο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το σχέδιό μας. Σταματάμε λοιπόν τα ποδαράκια και πάμε να κάνουμε την πλέξη puff stitch, η οποία θα κάνουμε 3 ποδαράκια στον αέρα και θα πάμε να πλέξουμε ακριβώς την προηγούμενη θηλιά, σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το ποδαράκι, έτσι. Θα πάμε να γυρίσουμε τον ύμα στη βελόνα και θα μπούμε λοιπόν στην προηγούμενη θηλιά, εδώ, έτσι. Θα πάρουμε νήμα και θα τραβήξουμε. Να το φέρουμε σε αυτό το ύψος. Θα το κάνουμε 4 φορές. Κάνουμε ήδη μία φορά. 2. Και τεντώνουμε. 3. Τεντώνουμε. Και 4. Τώρα, θα πάμε να βγάλουμε όλες αυτές τις θηλιές από το βελονάκι, οπότε γυρνάμε το νήμα στο βελονάκι και βγάζουμε όλες τις θηλιές. Θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και θα συνεχίσουμε. Δεν θα πλέξουμε εδώ, θα προσπεράσουμε αυτή τη θηλιά, αυτό το ποδαράκι, θα πάμε στο επόμενο και θα κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ. Τώρα, στο ποδαράκι που προσπεράσαμε, θα πάμε να μπούμε και εδώ 4 φορές, όπως κάναμε και πριν. Μία και τεντώνουμε. Δύο και τεντώνουμε. Τρία και τεντώνουμε. Και άλλη μία, 4. Όλα αυτά στην ίδια θηλιά. Πάμε να βγάλουμε όλες τις θηλιές από το βελονάκι. Θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και δεν θα πλέξουμε, θα προσπεράσουμε αυτό το ποδαράκι και θα πάμε στο επόμενο και θα κάνουμε ένα ποδαράκι.
Σε αυτό που προσπεράσαμε λοιπόν θα μπούμε πάλι 4 φορές. Έτσι, εδώ. Θα βγάλουμε λοιπόν όλες τις θηλιές από το βελονάκι, μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία γύρω γύρω και μόλις φτάσουμε στο τέλος θα ξανανοίξω την κάμερα για να σας δείξω πώς θα κλείσουμε και πώς θα συνεχίσουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και πάμε να κάνουμε το τελευταίο παφ. Είπαμε, θα προσπεράσουμε το πρώτο ποδαράκι και θα πάμε στο δεύτερο ποδαράκι και θα κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι. Τώρα θα πάμε στο ποδαράκι που προσπεράσαμε και θα μπούμε 4 φορές. Θα τεντώσουμε 2 3 4 Θα βγάλουμε όλες τις θηλιές από το βελονάκι. Θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και θα πάμε να κλείσουμε λοιπόν το γύρο μας πάνω στο ποδαράκι, όχι στην αλυσίδα στον αέρα, στο ποδαράκι, πάνω εδώ. Και αυτός ο γύρος είναι έτοιμος. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στον επόμενο γύρο. Τώρα, στον επόμενο γύρο κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, 2, 3 και γυρίζουμε το πλεκτό μας. Τώρα θα πάμε να μπούμε 4 φορές ακριβώς πριν από το παφ, εδώ στην αλυσίδα στον αέρα. Θα μπούμε 4 φορές. Όπως κάναμε και πριν. Μία και τεντώνουμε. Δύο. Τρία. Και τέσσερα. Και βγάζουμε όλες τις θηλιές και μία αλυσίδα στον αέρα. Τώρα, στη συνέχεια θα πάμε. Θα προσπεράσουμε το παφ, θα πάμε στο επόμενο και θα πάμε να κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι από το προηγούμενο γύρο. Ακριβώς εδώ. Όχι στην αλυσίδα στον αέρα. Εδώ. Και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Και τώρα θα πάμε να μπούμε 4 φορές στην αλυσίδα στον αέρα πάνω εδώ στο παφ. Θα μπούμε 1 2 και τεντώνουμε, 3 και 4. Θα βγάλουμε όλες τις θηλιές και μία αλυσίδα στον αέρα. Στο επόμενο θα προσπεράσουμε το παφ, θα πάμε στο επόμενο και θα κάνουμε ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι από το προηγούμενο γύρο. Ακριβώς εδώ, έτσι, εδώ. Θα πάμε να μπούμε 4 φορές μέσα εδώ στην αλυσίδα στον αέρα που κάναμε. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Θα βγάλουμε όλες τις θηλιές από το βελονάκι και μία αλυσίδα στον αέρα. Οπότε συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, έτσι προσπερνάμε το παφ, πάμε στο επόμενο, ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι και θα μπούμε 4 φορές. Οπότε συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία γύρω γύρω,
μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε στους επόμενους γύρους. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος, έχουμε κάνει το τελευταίο παφ και πάμε να κλείσουμε με βουβό πάνω στο ποδαράκι, ακριβώς πάνω εδώ, όχι στην αλυσίδα στον αέρα, δίπλα του, ακριβώς εδώ. Θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι να κάνουμε κάποιες αυξήσεις στον κύκλο μας, οπότε θα μπαίνουμε να κάνουμε ένα ποδαράκι, 2, 3, 4, 5 και στο έκτο θα κάνουμε 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 στην ίδια θηλιά. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 στην ίδια θηλιά. Οπότε κάνουμε 1. Και τώρα στην έκτη θηλιά θα κάνουμε 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. 1 και άλλο 1. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Οπότε κάνουμε γύρω-γύρω 5 ποδαράκια και στην επόμενη θηλιά 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Οπότε θα κάνουμε μέχρι το τέλος, μέχρι και σε αυτήν εδώ τη τελευταία θηλιά που έχουμε και θα πάμε να κλείσουμε το γύρο μας με βουβό πάνω στο πρώτο ποδαράκι που έχουμε κάνει στο γύρο μας. Φτάσαμε λοιπόν προς το τέλος, κάναμε τα τελευταία 5 ποδαράκια και πήγα και έκανα βουβό όχι πάνω στις 3 αλυσίδες στην τρίτη, αλλά στο πρώτο ποδαράκι. Οπότε στον επόμενο γύρο πάλι θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και πριν κάναμε 5 ποδαράκια και στην επόμενη από 2 ποδαράκια. Οπότε τώρα θα πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποδαράκια και στο επόμενο 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Οπότε θα κάνουμε την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω και στον επόμενο γύρο πάμε να κάνουμε το ίδιο σχέδιο με αυτό εδώ. Οπότε θα πάτε πιο πίσω στο βίντεο ώστε να δείτε με λεπτομέρεια πως κάνουμε το σχέδιό μας. Συνεχίστε λοιπόν να κάνετε μέχρι και το σχέδιο και θα ξανανοίξω την κάμερα να σας δείξω τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Τελειώσαμε λοιπόν και το σχέδιό μας. Πάμε να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε κάνει λοιπόν το μαγικό κύκλο. Στον επόμενο γύρο έχουμε κάνει από 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια. Μετά έχουμε κάνει στον επόμενο γύρο 1 ποδαράκι και στην επόμενη θηλιά από 2 ποδαράκια. 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Στον επόμενο γύρο έχουμε κάνει 1 ποδαράκι, 1 ποδαράκι και στον επόμενο πόντο έχουμε κάνει 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Έχουμε κάνει λοιπόν το σχέδιό μας και για τους επόμενους 2 γύρους κάναμε ποδαράκια, αλλά στο πρώτο γύρο εδώ κάναμε 5 ποδαράκια και στον έκτο πόντο έχουμε κάνει 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Και στον επόμενο γύρο, αντί για 5 έχουμε κάνει 6 ποδαράκια και στον 7ο πόντο έχουμε κάνει 2 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Στη συνέχεια κάναμε το σχέδιό μας και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι μερικά άριχτα. Εδώ έχουμε κλείσει το σχέδιό μας, είμαστε από την ανάποδη μεριά, έτσι έχουμε κάνει το βουβό μας που έχουμε κλείσει το γύρο, οπότε θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, θα γυρίσουμε το πλεκτό και θα πάμε να κάνουμε άριχτα σε κάθε πόντο που βλέπουμε, σε κάθε αλυσίδα. Σε κάθε εδώ αλυσίδα, σε κάθε πόντο θα κάνουμε ένα άριχτο, ούτε αυξήσεις ούτε τίποτα. Όπου και αλυσίδα θα πηγαίνουμε να κάνουμε ένα άριχτο. Οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω
μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα κάνουμε το βουβό μας πάνω στο πρώτο άριχτο. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τέλος, έχουμε κάνει και το τελευταίο άριχτο, οπότε θα πάμε να κάνουμε στο πρώτο άριχτο βουβό. Θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και αυτό που θα κάνουμε από εδώ και πέρα είναι θα πηγαίνουμε να κάνουμε ένα άριχτο ακριβώς εδώ που κάνει είναι λοιπόν η αλυσίδα μας εδώ που βλέπουμε και ακριβώς από πίσω κάνει αυτό εδώ σαν γεφυράκι, οπότε θα πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό εδώ από κάτω και θα κάνουμε το πρώτο άριχτο εδώ στο επόμενο. Δεν θα πάμε να μπούμε κανονικά εδώ, θα πάμε από πίσω εδώ που έχει μία γεφυρούλα, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα άριχτο και συνεχίζουμε όχι εδώ στην αλυσίδα μας ούτε στην πίσω, θα πάμε μόνο εδώ σε αυτό εδώ το γεφυράκι που κάνει. Οπότε μπαίνουμε κάτω εδώ από το γεφυράκι και κάνουμε το άριχτό μας. Ξανά. Εδώ. Το βλέπουμε. Και θα κάνουμε ένα άριχτο. Ξανά. Εδώ. Κάτω από το γεφυράκι ένα άριχτο. Στην ουσία με αυτό το τρόπο θα κάνει λίγο το πλεκτό μας αυτό εδώ, θα σηκωθεί λιγάκι ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να βάλουμε το φερμουάρ μας. Οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και να κλείσουμε το πλεκτό μας. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να κόψουμε το νήμα μας και θα πάμε να περάσουμε το νήμα εδώ στο σημάδι μας. Είναι έτοιμο λοιπόν το κυκλικό μοτίφ για το μισοφέγγαρο τσαντάκι που έχουμε. Αυτό τώρα που θα κάνουμε δεν θα σας το δείξω στο βίντεο, απλά θα σας εξηγήσω το τι θα κάνω στη συνέχεια. Έχω πάρει λοιπόν την φόδρα, την ενίσχυση τσάντας, έχω βάλει λοιπόν πάνω τον κύκλο μου, οπότε θα πάω με ένα ψαλίδι, θα κόψω γύρω γύρω περιμετρικά τον κύκλο. Μετά, αφού κόψω το κύκλο μου και έχω το ύφασμα, θα πάω να γαζώσω γύρω-γύρω. Αφού γαζώσω και γύρω-γύρω θα είναι έτοιμη η φόδρα μου. Θα πάω να κάνω λοιπόν στη μέση τη τσάντα. Αυτό λοιπόν που κάνω με τα άριχτα στη πίσω στη γεφυρούλα είναι για το λόγο να μπαίνει και να εφαρμόζει καλύτερα το φερμουάρ που έχουμε, οπότε θα πάμε να ράψουμε το φερμουάρ εδώ στα τυχώματα, έτσι, από τη μία και από την άλλη, και αφού ράψουμε το φερμουάρ θα πάμε προσεκτικά να ράψουμε την κυκλική φόδρα μέσα εδώ στο κυκλικό μοτίφ που έχουμε. Οπότε θα κάνουμε αυτά τα βήματα και θα ξανανοίξω την κάμερά μου για να σας τη δείξω ολοκληρωμένη. Είναι έτοιμη λοιπόν η τσαντούλα μας,
Όπως είπα, έχουμε βάλει μέσα την ενίσχυση. Κόψαμε λοιπόν περιμετρικά στον κύκλο, γαζώσαμε, βάλαμε το φερμουάρ και από πάνω γαζώσαμε τη φόδρα. Είναι έτσι λίγο πιο σκληρό ώστε να κρατάει και το τσαντάκι λίγο πιο σταθερό. Είναι, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόδρα. Πραγματικά είναι υπέροχη και κρατάει το τσαντάκι σταθερό και είναι τέλειο. Δηλαδή σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτό που έχω κάνει είναι δύο φουντάκια, τα οποία νομίζω είναι αρκετά μεγάλο το βίντεο για να σας δείξω και τα φουντάκια, οπότε θα σας βάλω πάνω δεξιά το link για να δείτε τα φουντάκια σε ένα άλλο βίντεο που έχω κάνει για μια τσάντα. Αυτό ήταν λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε η τσαντούλα, πιστεύω θα την ευχαριστηθείτε πλέκοντάς την αλλά και φορώντας την. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι έχω ένα group στο Facebook που λέγεται Group Maria Made It Crochet, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να δω εκεί τα τσαντάκια τα δικά σας ή ό,τι άλλη δημιουργία έχετε κάνει. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το κατάστημα plexoudes.gr που μου πρόσφερε και τα νήματα και κάνουμε αυτό το υπέροχο τσαντάκι. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα έχω όλες τις λεπτομέρειες κάτω στο βίντεο, καρφιτσωμένες και στο πρώτο σχόλιο, αλλά και κάτω στο βίντεό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!